Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορούνται μεταξύ άλλων οι τρεις ληφθέντες αλλοδαποί για τη δολοφονία του 25χρονου του Φιλοπάπου. Παναγιώτης Μπούσιος. Καλό απόγευμα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω λοιπόν ότι από την Ευελπίδων που μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα που τους ασκήθηκαν οι διώξεις που μόλις ανέφερες, μεταφέρθηκαν ξανά στα κρατήρια της ασφάλειας όπου και κρατούνται και θα κρατούνται όλο το Σαββατοκύριακο οι τρεις κατηγορούμενοι μέχρι το πρωί της Δευτέρας στις 10 που θα οδηγηθούν στο 13ο τακτικό ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Θεωρείται, λένε, πολύ πιθανό να ζητήσουν και να πάρουν νέα προθεσμία καθώς χθες το απόγευμα. Δεν τους είχε αναλάβει μέχρι αργά το βράδυ τουλάχιστον κάποιος συνήγορος υπεράσπισης. Οι δύο από τους τρεις είχαν ομολογήσει τη συμμετοχή τους στην δολοφονία. Ο τρίτος ήταν αυτός ο οποίος είχε πει στην αρχή ότι ήμουν απλά στην περιοχή και ότι δεν ήμουν τόσο κοντά στην περιοχή της, που έγινε το τραγικό περιστατικό. Να σου πω επίσης ότι ένας από τους δράστες, από τους κατηγορούμενους, είναι μόλις 17 ετών και υπάρχει μια διαδικασία τώρα από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να δουν αν όλα αυτά είναι τα πραγματικά τους στοιχεία, ώστε να δουν αν εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες πράξεις ή βεβαίως αν έχουν διαπράξει και άλλες παράνομες πράξεις πριν την δολοφονία του 25χρονου Νίκου Μουστάκα. Ελένη. Παναγιώτης Μπούσιος. Μετά το Νοέμβριο θα μπορούν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους στο Μάτι εξαιτίας της επικινδυνότητας των σωματιδίων που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά. Μέχρι τότε όσοι βρίσκονται ή έστω περνούν από την κατεστραμμένη περιοχή είναι απαραίτητη χρήση ειδικής μάσκας άνθρακα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια που προκλήθηκαν κατά την καύση παραμένουν στην ατμόσφαιρα και μόνο από τον Νοέμβριο και μετά θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για διαμονή στα καμένα. Σύμφωνα με τον καθηγητή φυσικής της ατμόσφαιρας, γεωλόγο Χρήστο Ζέρεφο, αιωρούμενα σωματίδια αμύαντος, διοξίνες και πολλές άλλες ουσίες που απελευθερώνονται σε μια πυρκαγιά που δεν καίει μόνο δάσους αλλά και σπίτια και οχήματα είναι για τους ανθρώπους ιδιαιτέρως επιβλαβή. Πιο επικίνδυνο από τα σωματίδια θεωρείται ο αμύαντος, υλικό που μακροπρόθεσμα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο των πνευμόνων. Περισσότερο πρέπει να προσέχουν παιδιά και ηλικιωμένοι. Και όλα αυτά την ώρα που οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα για το έκτακτο επίδομα των 586 ευρώ, ενώ το 40% έχει πάρει τις 5 και 8.000 ευρώ για καμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντίστοιχα, ενώ περιμένουν επίσημη πληροφόρηση σχετικά και με την καταβολή του έμφυα. Με το βλέμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον επικείμενο ανασχηματισμό είναι ο Πρωθυπουργός που τη Δευτέρα συγκαλεί την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας υπόσχεται πλέον αύξηση του κατώτατου μισθού και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης προαναγγέλει οριστική κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Ανοίγματα προς την κεντροαριστερά αλλά και την κεντροδεξιά αναμένεται να περιλαμβάνει ο επικείμενος ανασχηματισμός που χρονικά τοποθετείται για την ερχόμενη εβδομάδα και πάντως πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο Αλέξης Τσίπρας, που συγκαλεί την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα, υπόσχεται αποκατάσταση των αδικιών που έφεραν τα μνημόνια. Τέλος των μνημονίων σημαίνει επαναφορά των δικαιωμάτων, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και αύξηση του κατώτατου μισθού. Σημαίνει πορεία αντίστροφη, ανοικοδόμηση της ποιοτικής εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη χώρα μας. Φρένο στα κυβερνητικά σχέδια βάζει όμως ο Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών Όλαφ Σόλτς, δηλώνοντας ότι δεν συμμετέχει σε εικασίες αναφορικά με το ενδεχόμενο αναβολής του νέου γύρου περικοπών στις συντάξεις από τον Ιανουάριο του 19. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Αποτελούν τη βάση ώστε επενδυτές και επιχειρηματίες να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και να επενδύσουν στη χώρα. Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει έτοιμος να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και επίσης προαναγγέλει την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου με συνέντευξή του στα νέα. Ο νόμος αυτός θα καταργηθεί όχι μόνο επειδή επέβαλε πρόσθετες άδικες μειώσεις στους συνταξιούχους, αλλά κυρίως διότι η λογική του είναι τιμωρητική ως προς τους εργαζόμενους. Θα έλεγα μάλιστα ότι τιμωρεί πρωτίστως τους πιο δημιουργικούς Έλληνες. Αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για φοροδιαφυγή. Το Μέγαρο Μαξίμου απάντησε σημειώνοντας ότι όταν ο λαός ακούει για σαρωτικές μεταρρυθμίσεις, νέο ασφαλιστικό νόμο και ανταγωνιστικότητα από τον κύριο Μητσοτάκη, ξέρει καλά τι τον περιμένει. Απολύσεις, μειώσεις μισθών, ιδιωτική ασφάλιση και απορρίθμιση. Αυτή την περίοδο, δυστυχώς, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία γυρίζουν πίσω το ρολόι της ιστορίας σε μια αντιπαράθεση πολιτική, διχαστική. Οι εξελίξεις είναι δύσκολες, ο λαός μας όμως έχει αντοχές. Και κυρίως έχει τη δύναμη να αντιπαλέψει και να αντεπιτεθεί απέναντι σε νέο κύμα καλλιέργειας αυταπατών. Σε πρωτοφανείς απειλές και προκλήσεις προχώρησαν τις τελευταίες ώρες δύο στενείς συνεργάτες και σύμμαχοι του Ταγί Περντογάν. Ο Κωστής Βέιμος μας ενημερώνει. Κωστή.
Ξεπερνώντας λοιπόν κάθε όριο, ο πρόεδρος του τουρκικού ακροδεξιού κόμματος Μεγάλης Ενότητας κατηγόρησε θρασίτατα τη χώρα μας ότι προκαλεί και γι' αυτό χρειάζεται ξυλοφόρτωμα. Ο ακροδεξιός πολιτικός απείλησε ακόμα την Ελλάδα με κύματα μεταναστών, ενώ θύμισε και την καταστροφή της Σμύρνης. Παράλληλα, Ελένη, ο στενός συνεργάτης του Νταγί Μπερντογάν και πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Εγκεμέν Μπαγής, βρήκε νέα ευκαιρία να επιτεθεί στη χώρα μας, λέγοντας ότι η ελληνική δικαστική εξουσία είναι δηλητηριώδης και καταστρέφει τα κίνητρα όσων αισιοδοξούν και στις δύο πλευρές. Μάλιστα, Κωστή, σε ευχαριστώ. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε πολλές περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, ενώ από τη Δευτέρα αναμένονται και ισχυρές καταιγίδες. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το σκηνικό του καιρού θα αρχίσει να μεταβάλλεται από σήμερα Σάββατο με συννεφιά και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα υπάρξουν από σήμερα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και από το μεσημέρι και στα επιρροτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη με τοπικούς όμβρους. Ο καιρός θα επιδεινωθεί αρκετά από τη Δευτέρα και μέχρι την Τρίτη σε πολλές περιοχές με ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ πτώσεις θα σημειώσει και η θερμοκρασία. Κάθε φάνταστο τρόπο χρησιμοποιούν τα κυκλώματα ναρκωτικών για να φέρουν στη χώρα μας το εμπόρευμά τους. Όμως στην Ιγουμενίτσα έπεσαν πάνω στον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο της αστυνομίας, ο οποίος μύρισε τα παράνομα πακέτα. Αποτέλεσμα, αστυνομικοί της ασφάλειας για ώρες να ξυλώνουν όλο το αυτοκίνητο και τελικά να εντοπίζουν στο πάτωμα κάτω από τα καθίσματα του οδηγού και συνοδηγού, καθώς και κάτω από τις μπροστινές πόρτες, 86 κιλά κατέργαστης κάναβης. Ο 34χρονος αλλοδαπός ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, τελείωσε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 8 παρα 5. Καλό σας απόγευμα.